Οι έρευνες των αρχών στις Βρυξέλλες για τη σύλληψη των δραστών του Μακελιού στο αεροδρόμιο και το μετρό. Τα δύο αδέλφια που αιματοκύλησαν τις Βρυξέλλες. Οι συνεργοί τους που καταζητούνται. Τα εκρηκτικά που βρήκε η αστυνομία σε διαμέρισμα και η ισχυρή βόμβα που δεν εξεράγει στο αεροδρόμιο. Τα νέα μέτρα ασφαλείας για την Ευρώπη που επεξεργάζεται η Κομισιόν και οι νέες απειλές από τον ISIS για νέες ισχυρότερες επιθέσεις. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και στην Αθήνα. Το οργισμένο τηλεφώνημα του Αλέξη Τσίπρα στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την αναποτελεσματικότητα των ελέγχων στο Αιγαίο και τη μη συμμόρφωση της Τουρκίας. Κατά χιλιάδες συνεχίζουν να φτάνουν οι πρόσφυγες. Καζάνι που βράζει ειδωμένη. Κόντρα καμένου Τόσκα για τη σύντηση των προσφύγων. Νέα κρούσματα υπατήτηδα σε παιδάκια στο λιμάνι του Πειραιά. Η αισιοδοξία του Ευκλήδη Τσακαλώτου για την αξιολόγηση. Πότε υπολογίζει ότι θα έχει ολοκληρωθεί και πότε θα ξεκινήσει συζήτηση για τη διευθέτηση του χρέους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Ξεχωριστά έκαναν τις επιθέσεις αυτοκτονίας τα αδέρφια Ελ Μπακράουι, σκορπώντας τον τρόμο και το θάνατο στις Βρυξέλλες. Ο Ιμπραήμ πυροδότησε τα εκρηκτικά στο αεροδρόμιο Ζαβεντέμ και ο Καλίτ στο σταθμό του μετρό στο Μαλμπέκ. Σύμφωνα πάντα με τις έρευνες, ο τρίτος καταζητούμενος, ο αρχιτρομοκράτης Ναζίμ Λαχράουι, που είχε τις αποσκευές με τον μεγαλύτερο όγκο εκρηκτικών, είχε διασυνδέσεις με τον συλληφθέντα προσφάτως για τις επιθέσεις στο Παρίσι Αμπντεσλάμ. Είχε μάλιστα ταξιδέψει μαζί του το Σεπτέμβριο, ενώ DNA του βρέθηκε στα διαμερίσματα των τρομοκρατών του Παρισιού. Τώρα οι βελγικές αρχές ψάχνουν να βρουν τον τέταρτο τρομοκράτη που έχει φωτογραφηθεί στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, δεδομένου ότι τα νεκρά αδέρφια είχαν χωρίσει προκειμένου να ολοκληρώσουν την αιματηρή αποστολή τους. Ο πανικός συνεχίζει να κυριαρχεί στο Βέλγιο μετά τα χθεσινά χτυπήματα στην καρδιά των Βρυξελών. Τα μέσα ενημέρωσης της χώρας μετέδιδαν ότι στα χέρια της αστυνομίας έπεσε το δεξί χέρι του Αμπντεσλάμ, Ναζίμ Λαχράουι. Οι αρχές από την πρώτη στιγμή διέψευσαν την είδηση, με αποτέλεσμα λίγες ώρες αργότερα να αποσυρθεί από όλα τα μέσα ενημέρωσης ως ψευδής. Ο Λαχράουι είναι πρώην μαθητής καθολικού σχολείου, φοιτητής ηλεκτρομηχανικής, ενώ σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες από διεθνή μέσα ενημέρωσης είχε κατασκευάσει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. It's unbelievable. It's really hard. I heard an explosion. That was the first bomb. When we came out of the elevator, on that moment, the second bomb exploded, and then we saw doors flying, glass ceiling coming down. Suddenly, about 200 to 300 people went rushing away from the security checkpoint towards the gates. Initially, no one knew what was going on. Η Telegraph μετέδωσε μάλιστα ότι ήταν ο εγκέφαλος των επιθέσεων στις Βρυξέλλες και πως τα εκρηκτικά είναι ίδια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις του Παρισιού. Υπό αυτό το πρίσμα θεωρείται ότι συνδέεται και με τις επιθέσεις στο Παρίσι, καθώς DNA του είχε βρεθεί σε γιάφκες και σε ζώνες με εκρηκτικά που χρησιμοποίησαν οι τρομοκράτες στο Παρίσι. Κυκλοφορούσε για αρκετό καιρό στην Ευρώπη με το ψευδώνυμο Σούφιαν Καγιάν και αναζητεί το από τον περασμένο Νοέμβριο. Οι βελγικές αρχές φέρονται να ήταν στα ίχνη τους και εκείνος να τους ξεφεύγει. Μάλιστα, φέρονται οι αρχές να τον είχαν σταματήσει στα σύνορα Αυστρίας-Ουγγαρίας, αλλά να τον αφήνουν ελεύθερο. Ενώ πάντα σύμφωνα με πληροφορίες είχε μεταβεί στη Συρία τον Φλεβάρι του 2013. Φέρεται να είχε νοικιάσει διαμερίσματα που προορίζονταν για κρυσφύγετο. Αναφορικά με τους δράστες που απεικονίζονται στην φωτογραφία, αρχικά η αστυνομία εκτιμούσε ότι επρόκειτο για τα αδέλφια Αλ Μπακράουι, οι οποίοι και φαίνεται με βάση αυτές τις εκτιμήσεις να είχαν νοικιάσει τα διαμερίσματα των τρομοκρατών του Παρισιού και να τους είχαν προμηθεύσει με οπλισμό. These guys were known. If there are connections to the most wanted terrorist suspect in Europe over the last 4 months, how is it that they were able to pull off this attack? John, it's very troubling because what you're seeing here is the inability to actually act on the intelligence that the Belgian authorities apparently had. Now, part of it is also that they probably did not have the complete picture. And because they didn't have that complete picture, they were probably reluctant to act and get the Bagrawi brothers when they could have prevented the attack. So there's a significant issue of not only getting the information, but also acting on that information in a timely fashion. The problem you have is that these networks have been formed very often in jails, in prisons, and they are very widespread, they're very deep. And keeping an eye on and apprehending all those
who might or might not be involved with these jihadist networks, who might have known Abdul Salam, who might have known Abdul Hamid Abaoud. A lot of these people have spent jail time together. Jails across Europe have become incubators for extremism. Ωστόσο, νεότερες εκτιμήσεις των αρχών, που παραμένουν όμως ανεπιβεβαίωτες, αναφέρουν ότι ο ένας αδελφός μόνο απεικονίζεται στη φωτογραφία και είναι εκείνος που ενεργοποίησε τον βομβιστικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο, ενώ ο άλλος αδελφός έκανε την επιχείρηση στο μετρό. There is a photo of three suspects that was taken in Zaventem. Two of those seem to have committed a suicide attack. The other one is wearing a hat and he's being actively sought. Σύμφωνα πάντως με τις βελγικές αρχές, μέσα στα 79 εφιαλτικά λεπτά έχασαν τη ζωή τους 31 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 260. Σε γενική επιφυλακή είναι αρχές ασφαλείας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες. Στη Γαλλία άλλα 1.600 άτομα από το στρατό και μυστικές υπηρεσίες βγήκαν στους δρόμους των πόλεων, ενώ οι έφοδοι για τον εντοπισμό τρομοκρατών συνεχίζονται. Παρόμοια κατάσταση και στη Γερμανία με αυστηρούς ελέγχους σε σύνορα, αεροδρόμια και σταθμούς, ενώ πραγματοποιήθηκαν και συλλήψεις υπόπτων. Πολλαπλασιάζονται τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη τη Γαλλία μετά την τρομοκρατική επίθεση των Βρυξελών. Στην ήδη αυξημένη δύναμη στρατιωτικών και αστυνομικών που περιπολούν στους δρόμους μεγάλων γαλλικών πόλεων, προσθέθηκαν επιπλέον 1.600 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας. Την ίδια στιγμή, οι ειδικές δυνάμεις μαζί με τις υπηρεσίες αντικατασκοπίας της Γαλλίας κάνουν συνεχείς εφόδους σε σπίτια και κρυσφύγετα διαφόρων οργανώσεων με στόχο να εντοπίσουν Ισλαμικούς θύλακες. Οι Γάλλοι εκτιμούν ότι ο έχει καταφέρει να διεισδύσει σε κόλπους του κοινού ποινικού δικαίου με αποτέλεσμα να έχει προκάλημα εναντί των διοκτικών αρχών. Αυτός είναι και ο λόγος που η γαλλική αστυνομία προχωρά σε προσαγωγές κακοποιών που δεν αποκλείεται να σχετίζονται με Ισλαμιστές. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρωθυπουργός Μανουέλ Βάλς ζήτησε να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό αρχείο επιβατών αεροπλάνων, προκειμένου οι αρχές ουσιαστικά να βλέπουν το ιστορικό ταξιδιών κάθε επιβάτη με το που θα κλείνει το εισιτήριο, ενώ ζήτησε και ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτάσεις που, όπως είπε, έχει η Γαλλία καταθέσει εδώ και μήνες. Και στη Γερμανία τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαιτέρως ενισχυμένα, ενώ το κρατήδιο της Ρινανίας Παλατινάτου αύξησε τους συνοριακούς ελέγχους μεταξύ Γερμανίας Βελγίου και Γερμανίας Λουξεμβούργου με σκυλιά να μυρίζουν τα αυτοκίνητα. Αποκαταστάθηκε πάντως η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Γερμανίας και Βελγίου, όχι όμως και οι πτήσεις προς και από τις Βρυξέλλες. Στο Μόναχο ανακρίνονται τρεις Κωσοβάροι που συνελήφθησαν να κινούνται στον αυτοκινητόδρομο Μονάχου Σάλτσμπουργκ σε αυτοκίνητο με βελγικές πινακίδες. Θεωρούνται επικίνδυνοι Ισλαμιστές και η εισαγγελία πιστεύει ότι έχουν εμπλακεί σε σοβαρή τρομοκρατική επίθεση, χωρίς όμως να τους συνδέει προς το παρόν με τις επιθέσεις του Βελγίου. Την αύξηση των ελέγχων στα αεροδρόμια μελετά πλέον η Κομισιόν, σύμφωνα με πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικαλείται η γερμανική εφημερίδα Die Welt. Επί της ουσίας αυτό σημαίνει ότι πλέον θα γίνεται έλεγχος, όπως και στην Κωνσταντινούπολη, πριν εισέλθει κάποιος στο χώρο του αεροδρομίου από το πεζοδρόμιο. Μέσα στο κτίριο θα μπαίνουν μόνο όσοι έχουν εισιτήριο, σύμφωνα με το σενάριο αυτό. Την ίδια ώρα, ο Βόλφκαν Σόιμπλε, με δηλώσεις του, ζητά κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια. Σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενταθεί σε αεροδρόμια, σταθμούς και μέσα μεταφοράς, ενώ κάθε ύποπτο αντικείμενο ή κίνηση αντιμετωπίζεται με γενικό συναγερμό και κινητοποίηση. Έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν αιτήματος του Βελγίου, ανακοίνωσε η Ολλανδική Προεδρία για την Παρασκευή. Αυξημένα είναι πλέον και στην Αθήνα τα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο, στο μετρό, τις πρεσβείες και όλους τους πιθανούς στόχους μετά τις πολύ νεκρές επιθέσεις στις Βρυξέλλες που σήμαναν σε συναγερμό, όπως είναι φυσικό, και στη χώρα μας. Σε συναγερμό έχει τεθεί το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα με ισχυρή παρουσία ανδρών της ΕΚΑΜ και αστυνομικών σκύλων που ερευνούν όλους τους χώρους. Ένστολοι, αστυνομικοί και μέλη εταιριών security του αεροδρομίου πραγματοποιούν περιπολίες εντός και εκτός του Ελευθερίου Βενιζέλος, ελέγχοντας επιβάτες και επισκευές που μπορεί να κινήσουν υποψίες. Επίσης, σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί και τα περιφερειακά αεροδρόμια, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και στο Δωδεκάνησα. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι και οι περιπολίες στις πρεσβείες αλλά και σε επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων στην Αθήνα, ενώ περιφρουρούνται στόχοι κυρίως βελγικού, γαλλικού και ολλανδικού ενδιαφέροντος. Εντείνονται και στο μετρό τα μέτρα ασφαλείας και γενικότερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και σε εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα με ένστολους αλλά και αστυνομικούς με πολιτικά να πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες. Η ελληνική κυβέρνηση τονίζει ότι δεν συντρέχουν λόγια ανησυχίας για την Ελλάδα και δεν πρόκειται για ενίσχυση μέτρων κινδύνου, αλλά καθαρά για μέτρα προληπτικού χαρακτήρα. Στη Βελγική Πρεσβεία στην Αθήνα, πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται για να εκφράσει την αλληλεγγύη του στο βελγικό λαό.
πολίτες αφήνουν λουλούδια και σημειώματα με τη συγκίνηση χαραγμένη στα μάτια τους. Στη Βελγική Πρεσβεία βρέθηκαν ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρούμπλης και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτριος Μάρδας, αλλά και ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, ο οποίος υπέγραψε το βιβλίο συλληπιτηρίων, χαρακτηρίζοντας ως ημέρες πένθους και περισυλλογής αυτές που ακολουθούν μετά την επίθεση στις Βρυξέλλες. Σήμερα είναι ημέρα πένθους για τον βελγικό λαό, για όλη την Ευρώπη. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους φίλους μας τους Βέλγους και είναι ημέρες από εδώ και μπρος για μια ακόμη φορά πένθους για τις τρομοκρατικές επιθέσεις, για την άδικη βία και περισυλλογής για το πώς η Ευρώπη θα μπορέσει να ισορροπήσει, να συνδυάσει την ασφάλεια και την ευημερία της με την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας, καθώς και ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, εξέφρασαν και εκείνοι τα συλληπιτήριά τους στο Βέλγο πρέσβη για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων και τη συμπαράσταση της χώρας στο βελγικό λαό. Καταδικάζουμε τις δολοφονικές αυτές ενέργειες στις Βρυξέλλες και βεβαίως εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την αμέριστη αλληλεγγύη μας στο βέλγικο λαό και στις οικογένειες των θυμάτων. Οι δολοφονικές αυτές ενέργειες ουσιαστικά εξυπηρετούν και αναπτύσσουν παραπέρα και μεγαλώνουν οι κίνδυνοι νέων επεμβάσεων, νέων πολέμων, ανάπτυξης τρομοκρατικής δράσης αλλά και μέτρων καταστολής ενάντια στους λαούς, ανάπτυξη της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, φαινόμενα που πρέπει να αποφευχθούν όχι μόνο στο Βέλγιο αλλά σε όλη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πόνος μπορεί να είναι μεγάλος, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας στην Ευρώπη και να προσπαθήσουμε να τιμωρήσουμε τους μακελάριδες. Η Ευρώπη έχει χάσει έδαφος, έχει χάσει χρόνο και τώρα θα πρέπει όσο δυνατόν πιο γρήγορα να συνεργαστούμε και σε πολιτικό επίπεδο και σε αστυνομικό επίπεδο ώστε να παρέχουμε μια ασφάλεια στους λαούς μας. As ambassador of Belgium in Athens, I am extremely grateful for the huge shows of solidarity, not only by the Greek authorities, but also by many Greek citizens. We have received through Facebook, through email, lots of messages of solidarity and of condolences. In difficult times like this, and as you know, there are already more than 40 casualties and the number is rising, it is really good that to know that you are not alone. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες και να μιλήσουμε με έναν μέσω Skype, με έναν μόνιμο κάτοικο των Βρυξελών, τον κύριο Νίκο Κορογιαννάκη, δικηγόρο. Ζει, εργάζεται στις Βρυξέλλες. Καλησπέρα από την Αθήνα, κύριε Κορογιαννάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κλέβη. Τώρα, πείτε μου κάτι. Από χθες βλέπουμε ότι τα μέτρα και η ερήμωση που χαρακτήρισαν τις πρώτες αντιδράσεις, τις πρώτες ώρες μετά τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα έχουν αρχίσει και αποκαθίστανται λίγο και η ζωή ξαναβρίσκει τους κανονικούς της ρυθμούς. Ο κόσμος όμως, μετά και από αυτό το χτύπημα, σε τόσο κοντινό χρονικό διάστημα μετά το Παρίσι, είναι τρομοκρατημένος? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι μας ζούμε υπό το άγχος της τρομοκρατίας, ιδίως όταν τα χτυπήματα γίνονται σε πολυσύχνα στα μέρη τα οποία περνάμε καθημερινά. Όμως η συνολική αντίδραση του κόσμου είναι ότι σήμερα πήγαν όλοι στα γραφεία τους, πήγαν τα παιδιά τους στα σχολεία, χρησιμοποίησαν μέσα μαζικής μεταφοράς όσα ήταν διαθέσιμα και γενικά προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι αρχές, έχουν δώσει οδηγίες προφύλαξης, έχουν προχωρήσει σε συστάσεις για τις επόμενες ώρες. Υπάρχει πληροφόρηση για το εάν και κατά πόσο έχουν λάβει πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθεί ένα επόμενο χτύπημα. Πώς προσπαθούν να βοηθήσουν οι αρχές τον κόσμο να κατανοήσει και να προφυλαχτεί αυτή την ώρα?
Καταρχάς πρέπει κανείς να έχει υπόψη του ότι αναφέρεται σε μια κοινή γνώμη η οποία είναι λίγο διαφορετική από τη δική μας. Γι' αυτό και σας ρωτώ, για να προσπαθήσω να το καταλάβω. Είναι συνολικά πιο ψύχρεμη, με ήπιες αντιδράσεις. Η μοναδική πραγματική οδηγία την οποία έχουμε λάβει είναι να αποφύγουμε τις μετακινήσεις που δεν είναι απαραίτητες και λιένει τους χώρους που έχει πολύ κόσμο. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κάτι ειδικότερο, εκτός από το γεγονός ότι το μετρό και τα λοιπά μέσα, τα υπόγεια μέσα μαζικής μεταφοράς δεν λειτουργήσαν σήμερα. Καταλαβαίνετε όμως ότι το να πηγαίνεις τα παιδιά σου το πρωί στο σχολείο είναι το υπέρτατο δείγμα ομαλότητας και έχουμε την εντύπωση ότι αυτό είναι και ο σκοπός των βελγικών αρχών, δηλαδή να αισθανόμαστε ότι η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό που έχουμε αντιληφθεί από το χτύπημα του Παρισιού, τα χτυπήματα στο Παρίσι και στη συνέχεια τώρα στις Βρυξέλλες, είναι ότι η φωλιά της δράσης αυτών των ανθρώπων είναι το Μόλεμπεκ. Εξακολουθούν οι κάτοικοι των Βρυξελών να έχουν επικοινωνία με αυτή την περιοχή? Εμείς εδώ να το θεωρήσουμε έναν τόπο ανοιχτής πρόσβασης όλων των κατοίκων στην περιοχή ή είναι μια γετοποιημένη περιοχή? Καταρχάς, όπως αποδείχθηκε και από τις τελευταίες ανακαλύψεις των βελγικών αρχών, δεν περιορίζεται το πρόβλημα στο Μόλεμπεκ. Ο τελευταίος νεκρός τρομοκράτης έπεσε στο Φορέ. Εχθές δε βρήκανε την τελευταία γιάφκα σε άλλο προάστιο, στο Σκαρμπέκ. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά ο Αμπτεσλάμ, τον οποίον συνέλαβαν, μια χαρά κυκλοφορούσε στην περιοχή και είχε και την απόλυτη, αν θέλετε, προστασία των κατοίκων. Δεν είναι σαφές από την αστυνομική έρευνα αν κυκλοφορούσε, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο ότι υπήρχε μια ιδιαίτερη συνοχή, τουλάχιστον σε ένα κλειστό κύκλο ανθρώπων. Γύρω του δεν νομίζω ότι είχε βγει πολύ έξω στον δρόμο αυτές τις μέρες. Η αλήθεια είναι ότι το Μόλεμπεκ δεν είναι γκέτο, δεν είναι το Χάρλεμ της δεκαετίας του 70 στη Νέα Υόρκη. Είναι μέρος στο οποίο πηγαίνουμε. Να σας πω ότι το Υπουργείο Παιδείας της γαλλόφωνης κοινότητας έχει τα γραφεία του στο Μόλεμπεκ. Έχω πάει πριν από 2-3 μήνες εκεί για δουλειά και ο κόσμος κυκλοφορεί κανονικά. Δεν θα πήγαινε κανείς εύκολα το βράδυ να περπατήσει, κυρίως γιατί δεν έχει πράγματα να κάνει κανείς, αλλά δεν είναι γκέτο όπως το φανταζόμαστε. Μάλιστα. Τώρα υποθέτω ότι από αύριο θα αρχίσει να ομαλοποιείται η ζωή σιγά-σιγά και νομίζω ότι θα επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς. Πείτε μου κάτι προσωπικό, εσείς εύκολα τώρα και χωρίς φόβο θα ξαναμπείτε στο μετρό? Απαντώ ευθέως ότι θα μου πάρει λίγο καιρό. Βέβαια δεν νομίζω ότι το μετρό θα αρχίσει να λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μην ξεχνάμε ότι... Έχουν υποστεί και καταστροφές. Τόπος που γίνεται ακόμα αστυνομική έρευνα. Και επίσης έχουμε ένα σειρμό ο οποίος καταστράφηκε ολοκληρώς στη μέση ενός σταθμού. Έτσι. Λοιπόν, εύχομαι όλα να εξελιχθούν ομαλά από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ, γεια σας. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα εδώ στο στούντιο να καλωσορίσω τους συναδέλφους, την κύρα Δάμ και τον Χρήστο Καπούτσι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πήραμε μια γεύση και από το πώς αντιλαμβάνεται ένας κάτοικος των Βρυξελών την κατάσταση μετά το χθεσινό διπλό τρομοκρατικό χτύπημα. Αλλά είδαμε και από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων πώς εξελίσσονται τα πράγματα τόσο στην κατεύθυνση κύρα των ερευνών όσο και στην κατεύθυνση των πολιτικών αποφάσεων θωράκισης της Ευρώπης απέναντι στην τρομοκρατική απειλή του Ισλάμ. Τώρα, επειδή τα πάντα είναι συγκοινωνούντα δοχεία και ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη έχει άμεσο αντίκτυπο και στη δική μας χώρα που βρίσκεται σε μια πολύ κομβική και κρίσιμη στιγμή, θέλω να μου πεις πώς βλέπεις τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών από εδώ και πέρα, πώς κρίνεις ότι θα λειτουργήσουν με δεδομένο ότι πριν εκδηλωθεί το χτύπημα είχαν ήδη κλείσει σύνορα.
Και τα σύνορα θα παραμείνουν ερμητικά κλειστά, όπως μπορεί κάθε λογικός άνθρωπος να καταλάβει. Από εδώ και πέρα, ήδη η Πολωνία σε μια πρώτη αντίδραση σήμερα το μεσημέρι ανήγγειλε ότι δεν πρόκειται να πάρει ούτε έναν πρόσφυγα στο έδαφος της. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ευρώπη πια είναι ένας χώρος πολύ ευάλωτος στην τρομοκρατία. Πρέπει ακόμα να καταλάβουμε ότι υπάρχουν θύλακες τρομοκρατών ενεργοί μέσα στην Ευρώπη και κυρίως στην Ευρωζώνη. Και οι δυνάμεις και οι υπηρεσίες, οι αντιτρομοκρατικές και οι μυστικές υπηρεσίες των κρατών μελών είναι ή αδύναμες ή δεν μπορούν να συνεργαστούν ακόμα μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι στην Ευρώπη θα αυξηθεί η ξενοφοβία, θα αυξηθεί το αίσθημα εναντίον των προσφύγων και των μεταναστών από όπου και αν προέρχονται και κυρίως και δυστυχώς, δυστυχέστατα, θα αυξηθεί η δύναμη των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη που είναι και ξενοφοβικά και εναντίον των προσφύγων. Και να βάλουμε και ένα άλλο ζήτημα, ότι τα αστυνομικά μέτρα και τα μέτρα φύλαξης νομίζω ότι φλερτάρουν με τα όρια της περιστολής των ατομικών ελευθεριών. Έτσι. Δεν λέω καταστολής γιατί είναι φορτισμένος όρος. Πολλές από τις ελευθερίες αυτές έχουν περιοριστεί, έχουν συμπιεστεί, έχουν κατασταλεί εδώ και αρκετό χρόνο. Δεν θα ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Ναι, τώρα. Αλλά νομίζω ότι η κατάσταση βαίνει επί τα χείρο. Θα φτάσει στα άκρα, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο κατά την άποψή μου να πει κανείς ότι από εδώ και πέρα η Ευρώπη έχει τελειώσει με την τρομοκρατία, γιατί δεν είναι τρομοκρατία εισαγωγής. Είναι τρομοκρατία με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει, έχουν αναπτυχθεί και κινούνται άνετα μέσα στην Ευρώπη γιατί είναι υπήκοοι των κρατών μελών. Το δράμα της ιστορίας είναι ότι μία από τις επιπτώσεις του τρομοκρατικού κινήματος θα είναι όλα αυτά το κύμα των δυστυχισμένων προσφύγων και μεταναστών που θέλουν να βρουν κάποιο λιμάνι στην Ευρώπη, το οποίο δεν πρόκειται να βρουν. Και εδώ αρχίζει η αντίστροφη πορεία, Λίνα, για τις επιπτώσεις πάνω σε εμάς. Τα σύνορα είναι κλειστά και δεν θα ανοίξουν πουθενά. Δηλαδή αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο. Βάλε μια ανωτελεία, να πάρουμε και την άποψη του Χρήστου Καπούτση για τις τελευταίες εξελίξεις, για να έρθουμε να συζητήσουμε το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε εμείς στο εσωτερικό. Χρήστο. Τηλεγραφικά θα πω τα εξής, ότι πιστεύω ότι τα νέα και σπασμωδικά μέτρα ασφαλείας που ανακοινώνται μετά από τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες δημιουργούν εκτός των άλλων και ένα αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες που δεν χρειάζεται. Αντίθετα, θα πρέπει να επικρατήσει η ψυχραιμία και να επιστρέψουν οι πολίτες στην καθημερινότητα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η υπερπροβολή από τα διεθνή ΜΜΕ των τρομοκρατικών χτυπημάτων και των συνεπειών τους, εκτός των άλλων, είναι και μια αρνητική διαφήμιση προς εκείνους οι οποίοι σχεδιάζουν και επιχειρούν τέτοιες δολοφονικές ενέργειες. Το τρίτο θέλω να πω είναι ότι δύσκολα κανείς σταματά έναν αποφασισμένο άνθρωπο, ο οποίος έχει ζωστεί με εκρηκτικά, να μπει στο μετρό, να μπει στο θέατρο, στο καφενείο, στο ρεστοράν, στο γήπεδο και να τυναχτεί στον αέρα μαζί με τα εκρηκτικά και να πάρει μαζί του άλλους 10, 20, 150 ανθρώπους. Δεν φταίνε λοιπόν η ανεπάρκεια των μέτρων ασφαλείας ή των δυνάμεων ασφαλείας ή των μυστικών υπηρεσιών, αλλά είναι η φύση της απειλής τέτοια, ασύμμετρη απειλή, που δύσκολα αντιμετωπίζεται. Το ένα επόμενο. Το είπε μόλις ο κύριος Σόιμπλε. Μείζον θέμα. Θα πρέπει να αποκτήσουμε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας. Βεβαίως, δεν είχε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να αποκτήσει. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Προϋποθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει και κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική. Δηλαδή, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περάσει μια φάση πολιτικής ολοκλήρωσης που δεν το βλέπω να γίνεται στο προβλεπτό μέλλον. Και ένα επόμενο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως, θα έλεγα, οντότητα πια, ως διεθνής παράγων, ως οργανισμός, να κάνει την αυτοκριτική της σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές επεμβάσεις των Αμερικανών στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, των Γάλλων και του ΝΑΤΟ στη Λιβύη και την διπλωματική απουσία της από τον εμφύλιο στη Συρία. Και τέλος, θα ήθελα να πω το εξής.
ακούω από διάφορους κυβερνητικούς παράγοντες την άποψη ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ την άποψη αυτό αυτή, ανησυχώ. Θεωρώ την άποψη αυτή βλακώδη και θα πρέπει να αποσυρθεί από τις κυβερνητικές δηλώσεις. Η κατάσταση στην Αθήνα είναι ίδια με εκείνη, από θέματα ασφάλειας εννοώ, με εκείνη που είναι στο Μόναχο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Μαδρίτη, στη Λισαβόνα και στην Ρώμη και όπου αλλού θέλετε. Μάλιστα. Κύρα, για να έρθουμε τώρα. Έκανε εισαγωγή στο θέμα μας ο Χρήστος, γιατί πραγματικά με όλα αυτά τα οποία γίνονται και με έναν πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών πλέον εγκλωβισμένο επί ελληνικού εδάφους και ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάτω από άθλες κυριολεκτικά συνθήκες και μέχρι στιγμής το κράτος δεν έχει καταφέρει να ελέγξει του πώς θα μετακινηθούν και πού θα πάνε να μείνουν, γιατί είχαμε και κρούσματα άρνησης υπακοής στην κατεύθυνση και στις υποδείξεις των αρχών και των υπηρεσιών. Και το ερώτημα που μπαίνει τώρα, με δεδομένο ότι οι προσφυγικές ροές συνεχώς αυξάνονται αντί να μειώνονται και μετά τη συμφωνία, τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι που θα είναι καλός ο καιρός και θα έρθουν στο Ριδόν, εδώ κάποια στιγμή θα δημιουργηθούν ασφυκτικά φαινόμενα, αν συνεχίσουμε έτσι. Η απάντηση έτσι δεν είναι εύκολη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι περίφημες συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η παρουσία των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και η διμερής συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας από τη Σμύρνη, την οποία η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνω, δεν έχει δώσει ακόμα στη δημοσιότητα. Εν πάση περιπτώσει, τίποτα από αυτά δεν λειτουργεί ακόμα και οι προσφυγικές ροές εξακολουθούν κανονικά να έρχονται. Η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει ακόμα να παρουσιάσει ένα οργανωμένο σχέδιο, αν και έχει δώσει πολλαπλές υποσχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα μέχρι τις αρχές Απριλίου, να φτιάξει τους τόπους με την κατάσταση αυτών των ανθρώπων, υποτίθεται με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Και μέχρι τώρα μπορούσε κανείς να δικαιολογήσει αυτή την νοχέλεια ή αδράνεια της κυβέρνησης, πιστεύοντας καλοπροαίρετα ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουν τα σύνορα και επομένως πού να τους κουβαλάει σε στρατόπεδα κτλ. Θα φύγουν. Τώρα είναι παραπάνω από βέβαιο ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα φύγουν. Όσοι έρχονται θα μένουν εδώ. Η κυβέρνηση δεν έχει φτιάξει τους τόπους με την κατάσταση. Ο στρατός, όπως ξέρουμε, δίνει φαγητό, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Ο κ. Καμένος είπε ότι δεν είναι ο στρατός κέτερη. Δίνει φαγητό. Και μάλιστα υπάρχει και μια κόντρα σήμερα με τον κύριο Τόσκα. Αυτό, την οποία θα τη δούμε παραπακάτω. Αυτό εμένα μου δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο και συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και βεβαίως είναι απολύτως θλιβερές. Οι παρεμβάσεις, και συγγνώμη που σε διακόπτω, οι παρεμβάσεις του κυρίου Τσίπρα, τόσο προς τον ΝΑΤΟ σήμερα. Υπάρχει διαρροή ότι υπήρξε τηλεφωνική βεβαίως επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα. Όπως και την κυρία Μέρκελ χθες. Ναι, και προχθές ζήτησε και τη συνδρομή του κυρίου Φερβιέ. Τα έχουμε πει σε αυτό το δελτίο όλα. Τα έχουμε καταγράψει. Μπορούν να φέρουν ένα αποτέλεσμα, τουλάχιστον να τους κινητοποιήσουν, να αρχίσουν να μην είναι διακοσμητικά στοιχεία σε αυτή τη φάση ως τριτεγγυητές, διότι έτσι προσήλθαν στη διαδικασία. Η κυβέρνηση, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα σε επίπεδο κορυφής, υπέγραψε μία συμφωνία για το θέμα των προσφύγων. Κάθε λογικός άνθρωπος που διάβασε αυτή τη συμφωνία, και το λένε όλοι, είναι ότι είναι μια συμφωνία πάρα πολύ δύσκολη Μάλιστα. Να υλοποιηθεί, εξόχως δύσκολα θα υλοποιηθεί και επομένως εκ των υστέρων το να ζητάς τη βοήθεια με αυτούς με τους οποίους συνυπέγραψες ένα κείμενο χωρίς να διασφαλίσεις ως ελληνική πλευρά τις ιδιαιτερότητες του προβλήματος που έχει για μας το προσφυγικό κύμα. Υπάρχει ζήτημα. Εκ των υστέρων, μετά την Χρήστο, απομάκρυση από το ταμείο, πώς το λέει, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Κοιτάξτε, εγώ θα προχωρήσω λίγο παραπέρα και θα πω το εξής, ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων, 100.000 ίσως και παραπάνω, θα εγκλωβιστεί στη χώρα μας, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Συμφωνείς με την κύρα. Προφανώς. Απλώς το πάω λίγο παραπέρα. Και αυτοί θα μείνουν, όχι μέχρι το καλοκαίρι, ενδεχομένως να μείνουν για 1, 2, 3, 5 χρόνια και κάποιοι επαόριστον. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να προετοιμαζόμαστε κάτω από την πίεση των διεθνών οργανισμών, των πολυπίκυλων και επικοινωνιμών ΜΚΟ και των αλληλέγγυων, να δημιουργηθούν δεκάδες,
τζαμιά σε όλη την Ελλάδα, σχολεία που θα διδάσκονται τα αραβικά και με άλλη γλώσσα δεν ξέρω, που θα διδάσκεται το Κοράνι κτλ. Και όλα αυτά μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ενδεχομένως, δε, και το θεωρώ βέβαια, αλλά λέω ενδεχομένως για λόγους έτσι θα έλεγα ευγένειας, ότι μεταξύ αυτών που θα εγκλωβιστούν στην Ελλάδα θα είναι και κακοποιητικά στοιχεία και άνθρωποι του οργανωμένου εγκλήματος, όπου θα δημιουργήσουν πρόβλημα εσωτερικής αλλά και εξωτερικής ασφάλειας στη χώρα μας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου απόψε. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Θορυβημένη είναι η κυβέρνηση από τις συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία και ο Αλέξης Τσίπρας επικοινώνει, όπως ήδη σας έχουμε πει, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα της παρουσίας του οργανισμού στο Αιγαίο και τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων από την Άγκυρα. Στην Ιδωμένη επέστρεψαν και φρόντισαν για τη σύντηση των προσφύγων κάποιες από τις ΜΚΟ που είχαν αποχωρήσει χθες, ενώ στον Πειραιά είχαμε άλλα δύο κρούσματα υπατήτηδα σε παιδιά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Πρωθυπουργό να μεταφέρει στον κύριο Στόλτενμπεργκ τη δυσαρέσκεια της κυβέρνησης για το γεγονός ότι η δραστηριοποίηση του ΝΑΤΟ δεν έχει αποφέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, με τις προσφυγικές ροές να συνεχίζονται αμύωτες από την Τουρκία. Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη να τηρήσει η γειτονική χώρα τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ αλλά και τους όρους της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Προς εξομάλυνση τίνει, παρά τη προχόπτωση, η εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από χθες στην Ιδωμένη μετά τα επεισόδια και την αποχώρηση για λόγους ασφαλείας των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σήμερα επέστρεψαν στον καταβλισμό η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ο Ερυθρός Σταυρός και οι πράξεις και μέλη τους διένυμαν σάντουιτς και ετοίμασαν συσίτιο. Τις συνθήκες διαβίωσης, ωστόσο, επιδεινώνει η βροχή που πέφτει από το πρωί. Στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης βρίσκονται κλινάμαξες του ΟΣΕ, στις οποίες πρόκειται να φιλοξενηθεί αριθμός προσφύγων. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μία διακριτή υγειονομική παρουσία από την πλευρά του κράτους σε όλους τους καταβλισμούς και σε όλους τους χώρους, φυσικά με τη συνέργεια και των ενόπλων δυνάμεων που παίζουν ένα πολύ κρίσιμο ρόλο αυτή την περίοδο στη γρήγορη ανάπτυξη και δημιουργία νέων υποδομών και εγκαταστάσεων, αλλά και όλων των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Θα πρέπει να πιστούν οι εγκλωβισμένοι εδώ ότι δεν εξυπηρετεί σε τίποτα η παραμονή τους και ότι γίνονται δομές για τις οποίες μάλιστα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει καταβάλει και ιδιαίτερες προσπάθειες. Βλέπετε ότι ο Πάνος ο Καμένος, ο Δημήτρης ο Βίτσας, ο οποίος έχει και το Γενικό Πρόσχημα Δημήτρης ο Βίτσας, φτιάχνουν δομές σε όλη την Ελλάδα για να μπορούμε να έχουμε αυτά τα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας. Στον Πειραιά τώρα δεν επιθυμούν στην πλειοψηφία τους τη μεταφορά τους σε κέντρα φιλοξενίας οι πρόσφυγες που καταφτάνουν στο λιμάνι προκρίνοντας την παραμονή τους κοντά στην Αθήνα. Σήμερα άλλοι 250 πρόσφυγες έφτασαν το πρωί με το πλοίο. Κατέφθασαν 8 πούλμαν για να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν σε κέντρα φιλοξενίας στην Πιερία. Ωστόσο, είναι ζήτημα εάν γέμισαν τα δύο εξ αυτών, καθώς οι πρόσφυγες προτιμούσαν είτε να μείνουν στο λιμάνι είτε να μεταβούν στην πλατεία Βικτωρίας, εκτιμώντας ότι ακόμη υπάρχει τρόπος και δυνατότητα να φύγουν από τη χώρα. Διερμηνείς από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ μαζί με τον αρχηγό του λιμεναρχείου επιχείρησαν να τους πείσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, για τη χρησιμότητα της μεταφοράς τους σε κέντρα φιλοξενίας, όπου οι συνθήκες διαβίωσης θα είναι καλύτερες. Στο λιμάνι του Πειραιά παραμένουν περισσότεροι από 5.000 πρόσφυγες και μετανάστες, με τη διανομή του φαγητού να διεξάγεται κανονικά, χωρίς όμως να παραβλέπονται δυσκολίες, καθώς ακόμη και οι εθελοντές πλέον δείχνουν να φτάνουν στα όρια τους. Την ίδια ώρα, δύο νέα κρούσματα υπατήτηδας Α εντοπίστηκαν σε προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται στο λιμάνι. Πρόκειται για δύο ανήλικα αδέρφια που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού με συμπτώματα της ασθένειας και ήδη νοσηλεύονται. Μαζί με τα δύο διαπιστωμένα κρούσματα σε Πειραιά και Ιδωμένη, ο αριθμός των παιδιών που πάσχουν από υπατήτηδα Α ανέρχεται πλέον στα 4. Σύμφωνα με τη συνοπτική τώρα κατάσταση των προσφυγικών ροών, 49.085 πρόσφυγες βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, ενώ χθες ήταν πάνω από 3.000 περισσότεροι. Το θέμα της σύντησης πάντως των μεταναστών προκαλεί ενδοκυβερνητικές διαφωνίες μεταξύ του Πάνου Καμένου και του Νίκου Τόσκα, ενώ προκαλεί αίσθηση δήλωση του Γιάννη Μουζάλα, ο οποίος θεωρεί βέβαια ότι θα υπάρξουν και θάνατοι παιδιών στον καταβλισμό της Ιδωμένης.
Ανεξέλεγκτη πλέον γίνεται η κατάσταση στην Ιδωμένη μετά το σήμα κινδύνου που εξέπεψαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις για θέματα ασφαλείας. Στην κυβέρνηση εντωμεταξύ υπάρχουν εσωτερικές διαφωνίες ανάμεσα σε υπουργούς για το ποιες υπηρεσίες θα αναλάβουν να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στις χιλιάδες προσφύγων και μεταναστών της Ιδωμένης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, δήλωσε στο Sky ότι ο στρατός θα αναλάβει τη σύντησή τους. Κάτι το οποίο διέψευσε μιλώντας στον Αντένα ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος. Θα πάει και ο στρατός να καλύψει κάποιες ανάγκες εκεί στην Ιδωμένη. Ανάγκες σύντησης, όχι. Ανάγκες σύντησης, ό,τι ανάγκη προκύψει, λέει το ρεπορτάζ. Ακριβώς. Μιλάμε για ανάγκες ανθρωπιστικές και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ο οποίος να θεωρεί ρεαλιστική τη λύση της βίαιης διάλυσης 13.000 ανθρώπων. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ούτε catering, ούτε υπηρεσία ασύλου προσφύγων. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο κύριος Τόσκας εκτές αυτό, ότι ίσως ο στρατός αναλάβει. Καλά, ίσως ο στρατός. Ο καθένας μπορεί να λέει, ο κύριος Τόσκας δεν πιστεύω να πει τέτοιο πράγμα, ότι ο κύριος Τόσκας είναι μέρος των ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής τώρα, Γιάννης Μουζάλας, δεν κρύβει την ανησυχία του για την κατάσταση στην Ιδωμένη και μιλώντας στον Α, προεξόφλησε ουσιαστικά θανάτους μικρών παιδιών και έκανε λόγο για προσπάθεια μείωσης των απολειών. Δεν υπάρχει προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα σε αυτούς τους αριθμούς που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ευρώπη, όπου δεν θα πεθάνουν παιδιά, δεν θα πεθάνουν άνθρωποι, δεν θα υπάρξουν άρρωστοι. Θα σας έλεγα ότι η δουλειά της πολιτισμένης Δύσης και η δουλειά η δική μας σαν κράτος και σαν κοινωνία είναι να φροντίσουμε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, δεν μπορούμε να τις υπερβούμε, να μειώσουμε τραγικά τον αριθμό των απολειών. Παράλληλα, το θέμα της παρέτησης Μουζάλα εξακολουθεί να υφίσταται στο εσωτερικό της κυβέρνησης και ο Πάνος Καμένος ζήτησε εκ νέου την αποπομπή του. Εμείς δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη στον κύριο Μουζάλα. Είναι ξεκάθαρο. Έχουμε άρρητη εμπιστοσύνη μας στον κύριο Μουζάλα και όχι ως πρόσωπο. Εγώ τον εκτιμώ τον κύριο Μουζάλα. Αν θέλετε και τη δουλειά που έχει κάνει. Από εκεί και πέρα, η δήλωση την οποία έκανε είναι πολύ βαριά. Ο διαχωρισμός των προσφύγων σε νόμιμους και παράτυπους έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στις οργανώσεις του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος ενημέρωσης της ΗΠΑ της Αρμοστίας στο ραδιόφωνο του Sky. Όσον αφορά την κράτηση, ο οργανισμός μας έχει εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες λένε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν είναι απολύτως απαραίτητο σε περιορισμένες περιπτώσεις και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αφού έχει εξεταστεί ατομικά, αφού έχει γίνει ας πούμε μια ατομική εκτίμηση για το κάθε άνθρωπο. Και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ όμως υπάρχουν αντιδράσεις για τον διαχωρισμό προσφύγων μεταναστών από την κυβέρνηση στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Θέμα που ετέθη και στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά για την Ιδωμένη και το λιμάνι του Πειραιά δημιουργούνται καταστάσεις που δεν μπορούν να συνεχίζονται άλλο. Δεν μπορεί να παραμείνουν εκεί οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Για το δικό τους καλό και για την εικόνα της χώρας είναι ανάγκη να μεταφερθούν σε οργανωμένους χώρους φιλοξενίας. Η πολιτική του Τσίπρα εγκλωβίζει τρομοκράτες στην Ελλάδα και θα αντιμετωπίσουμε και εμείς φαινόμενα Βρυξελών εάν δεν κλείσουν άμεσα τα σύνορα. Για την Ευρώπη που έχει χάσει το δρόμο της και δεν βοηθά πλέον αυτούς που ξερίζωσε από τα σπίτια τους, μίλησε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κατά τη διάρκεια τελετής για τα εγγένεια ενός κοινωνικού οδοντιατρίου στο Μεταξουργείο. Ο Μακαριότατος επισήμανε πως ολόκληρο το βάρος του προσφυγικού έπεσε στους ώμους των Ελλήνων, οι οποίοι, αν και δεν φταίνε, έσπευσαν εθελοντικά να βοηθήσουν και απέδειξαν για μία ακόμη φορά την πίστη τους στις πανανθρώπινες αξίες. Τον επίοικος άσχημο και άδικο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι Ευρωπαίοι στους πρόσφυγες, κλείνοντας τα σύνορα και αφήνοντας όλο το βάρος της φιλοξενίας και περίθαλψης χιλιάδων ανθρώπων στους Έλληνες, στήλητευσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος κατά τη διάρκεια των εγγενείων ενός κοινωνικού οδοντιατρίου στο Μεταξουργείο. Πια και ο πολιτισμός χάθηκε στην Ευρώπη. Και αυτό είναι το τραγικό. Αυτό είναι που πρέπει να μας ανησυχεί και να διερωτώμεθα. Έχουμε μια Ευρώπη όπως ξεκίνησε, όπως είπανε ο Ντελόρ και οι άλλοι οποίοι την θεμελίωσαν. Ευρώπη, ενωθήκαμε όλοι μαζί για να γίνουμε, να καλλιέργησουμε την αγάπη, τον χριστιανισμό, την αλληλεγγύη. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη. Μετατέθηκαν, μετακινήθηκαν οι βάσεις. Έγινε η Ευρώπη η χώρα συμφερόντων.
Στην Ελλάδα αναπόθεσαν όλο το δυσανάλογο βάρος εκείνοι που ενώ θεωρούνται πολιτισμένοι προκάλεσαν τη φυγή των προσφύγων από τα σπίτια τους για δικά τους συμφέροντα, είπε συγκινημένος φανερά ο Αρχιεπίσκοπος. Το βάρος είναι δυσανάλογο. Είναι πολύ το βάρος και δεν μπορούμε να το σηκώσουμε πέρα από το ότι κουβαλάνε μαζί τους και τα φέρνουν σε εμάς και τα προβλήματα τα οποία είναι πολυπίκυλα. Όμως είναι άνθρωποι, είναι εικόνες του Θεού. Δεν μπορούμε παρά και να τους αγαπήσουμε και να τους βοηθήσουμε και να τους συμβάνουμε και να δώσουμε και συμβουλές και δυνατότητες και προϋποθέσεις στο κράτος ώστε να βρει τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να πάνε εκεί που ήθελαν ή να γυρίσουν στα σπίτια τους. Γιατί κανείς δεν εγκαταλείπει το σπίτι του ευχάριστα. Άλλοι τους βομβάρδισαν, οι πολιτισμένοι. Άλλοι τους έβγαλαν από τα σπίτια τους, οι πολιτισμένοι. Γιατί αλλού θέλουν σύνορα πιο πέρα, αλλού θέλουν πετρέλαια, αλλού θέλουν υπόγεια, ευρήματα και οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν στους δρόμους. Παρά την προσφυγική κρίση, ωστόσο, που πέφτει σαν τεράστιος βράχος στους ώμους του Έλληνα, ο εθελοντισμός και η προσφορά δεν σταματά, όπως δείχνουν και τα εγγένεια του κοινωνικού οδοντιατρίου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο Μεταξουργείο. Εδώ η περιοχή μας έχει τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη και αυτά τα δύο είναι πολύ βασικά, διότι οι άστεγοι εδώ της περιοχής μας και φαγητό θέλουν και στέγη θέλουν, αλλά και θα δω τι να φτιάξουν. Γι' αυτό κάναμε ό,τι είναι δυνατόν να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις βασικές ανάγκες. Στον ίδιο χώρο, καθημερινά δεκάδες εθελοντές και ακόμη και οι ίδιοι οι χορηγοί εργάζονται αφιλοκερδώς για τη σύντηση 350 συνανθρώπων μας, που σε μια στιγμή βρέθηκαν από τα σπίτια τους στον δρόμο, άστεγοι, άνεργοι και υποσιτισμένοι. Σήμερα γενιάζουμε εδώ πέρα το ιατρείο, το πολυιατρείο που έχει εδώ η Γαλήνη. Η Γαλήνη είναι το ίδρυμα που βρίσκομαι εδώ, το οποίο ανήκει αυτό το πολυατρείο στην Αρχιεπισκοπή. Από εκεί θα παίρνουν οι άποροι κάποιο εισιτήριο, το οποίο θα έρχονται εδώ πέρα, θα μας το δίνουν για να μπορούν να εξεταστούν. Είναι πολλοί κόσμος που εξυπηρετείται εδώ? Είναι 350 άτομα καθημερινώς και Σαββατοκύριακο φτάνουμε και 450 και 500 Σαββατοκύριακο. Σε καθημερινή όμως αυτή είμαστε 350 άτομα. Η δουλειά που γίνεται από τους εθελοντές και χορηγούς της Γαλήνης στο Τζουγκράνιον είναι μνημειώδης για τον ουμανισμό και τον αλτρουισμό των Ελλήνων και ιδιαίτερα των Ελληνίδων, που αφήνοντας στην άκρη οτιδήποτε άλλο αφιερώνονται σε αγαθοεργίες που έχει ιδιαίτερα ανάγκη αυτός ο τόπος μέσα στην κρίση. Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.